κύριοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή, την Ίαση, η οποία ασχολείται με ιατρικά θέματα. Και στην προκειμένη περίπτωση θα μιλήσουμε σήμερα για το θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν πολύ τα νεαρά άτομα κυρίως. Πρόκειται για τον σαχαρόιδη διαβήτη και τις επιπτώσεις που έχει στην ζωή και στην υγεία μας. Ο σημερινός τρόπος ζωής, η διατροφή, ο τρόπος άσκησης είναι όλα βασικές αιτίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν τον σαχαρόιδη διαβήτη. Σημασία όμως για την αντιμετώπιση του έχει η σωστή αυτομέτρηση και βέβαια κατά πόσο μπορούμε να αναγνωρίσουμε εγκαίρως τα συμπτώματά του. Για το θέμα λοιπόν αυτό κοντά μας έχουμε σήμερα τον γιατρό Αντώνιο Λέπουρα, παθολόγο, διαβητολόγο, διευθυντή διαβητολογικής κλινικής. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, σαχαρόιδης διαβήτης, το ακούμε πολύ συχνά, αλλά το ερώτημα είναι τελικά τι είναι και από τι προκαλείται. Υπάρχει ένας αόρατος μύθος γύρω από τον σαχαρόιδη διαβήτη μαζί με ένα αόρατο τρόμο. Έτσι, η σαχαρόιδη διαβήτη, σε απλά λόγια για το λαό μας, είναι μια κατάσταση κατά την οποία τα ζάχαρα που μετράμε στο αίμα μας είναι πιο υψηλά από το φυσιολογικό. Αυτό είναι για τον απλό κόσμο. Δηλαδή, αυτό που ακούμε για υπογλυκαιμία ή για υπεργλυκαιμία είναι κομμάτι του σαχαρόδου διαβήτη. Η υπεργλυκαιμία είναι κομμάτι του σαχαρόδου διαβήτη. Η υπογλυκαιμία είναι κομμάτι της θεραπείας του σαχαρόδου διαβήτη, αλλά όχι του ίδιου του διαβήτη. Έτσι, όταν δεν γίνεται σωστά η θεραπεία ή όταν οι ασθενείς φροντίζουν να μένουν αρκετές ώρες νηστικοί, έτσι, και παίρνουν κάποια φάρμακα που τους έχει εξηγήσει ο γιατρός τους ότι κατεβάζουν το ζάχαρο και είναι ισχυρά φάρμακα. Από τι προκαλείται, γιατρέ, ο διαβήτης? Λοιπόν, είναι ένα νόσημα το οποίο είναι πολυπαραγοντικό. Έτσι, μύθος νούμερο ένα, ο σαχαρός διαβήτης δεν οφείλεται στα γλυκά. Άρα δηλαδή δεν τρώμε ένα γλυκό και αμέσως κινδυνεύουμε να αποκτήσουμε σαχαρόιδη διαβήτη. Έτσι, πιο πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι όταν τρώει γλυκά, έτσι, παθαίνει σαχαρόιδη διαβήτη. Mm-hmm. Έτσι, να πούμε, το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές, ότι το σώμα μας είναι μια μηχανή και ως μηχανή χρειάζεται καύσιμο όπως όλες οι μηχανές. Το καύσιμο για τη μηχανή μας, το κύριο καύσιμο είναι η ζάχαρη. Επομένως, το να τρώμε ζάχαρη, έτσι, ή να παίρνουμε τροφές που μετατρέπονται σε ζάχαρη, γιατί το σώμα μας είναι μια θαυμάσια μηχανή που έχει τις εξής δυνατότητες: να πάρει τροφές από το περιβάλλον, να τις βάλει στο στόμα του, μέχρι να κατέβουν στο κομμάτι του εντέρου του που λέγεται λεπτό έντερο, να τις διασπάσει σε πρώτες ύλες. Mm. Υπολογίστε ότι ένα δηληστήριο πετρελαίου που διασπάει ένα υδατάνθρακα, τι έκταση έχει. Το σώμα μας θαυμαστά αυτά τα πράγματα μπορεί να τα κάνει σε λίγα μέτρα, υπολογίστε, με τεράστιο συντονισμό και φοβερή χημεία, έτσι να πάρει αυτές τις πρώτες ύλες, ένα μέρος να το κρατήσει για τα δομικά του υλικά όταν γυμνάζεστε, κάνετε μπράτσα, που σκόνουν εμείς. Αυτά τα μπράτσα είναι αμινοξέα από τροφές που έχουν γίνει δικές μας πρωτεΐνες και έχουν κάνει τα μπράτσα είναι ένα δυναμώσει. Χημικό εργοστάσιο λοιπόν, το σώμα, το οποίο δημιουργεί τις δικές του, τα δικά του συστατικά. Εδώ λοιπόν τι είναι αυτό που λείπει και δημιουργεί τον διαβήτη? Αποθηκεύεται λίπος και ένα μέρος το κάνετε ζάχαρο. Mm-hmm. Λοιπόν, για να το κάνετε ζάχαρη και να μπορείτε να το κάψετε. Το σώμα μας όλο μπορεί να κάψει το λίπος, εκτός από τον εγκέφαλο που καίει μόνο τη ζάχαρη. Άρα χωρίς ζάχαρη ο εγκέφαλός μας δεν δουλεύει. Μάλιστα. Άρα, καταλήτης για όλες αυτές τις λειτουργίες είναι η ινσουλίνη. Επομένως, έρχομαι στο ερώτημά σας. Ο διαβήτης είναι μια κατάσταση κατά την οποία η ινσουλίνη που το σώμα μας παράγει, είτε δεν παράγεται καθόλου. Και τότε μιλάμε για τον τύπο 1, που παλιά τον λέγαμε νεανικό, γιατί νομίζαμε ότι ξεκινάει μόνο στα παιδιά και στους εφήβους. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έτσι, άρα και λοιπόν η ινσουλίνη είναι ο βασικός παράγοντας που λείπει από το σώμα. Λοιπόν, στο διαβήτη τύπου 2 η ινσουλίνη παράγεται, αλλά δεν φτάνει. Μάλιστα. Αυτό ονομάζεται αντίσταση. Μιας και τα αναφέρατε αυτά, πάμε λοιπόν να δούμε τους επιμέρους τύπους διαβήτη. Έχουμε λοιπόν διαβήτη ενηλίκων ή αλλιώς τύπου 2, νεανικό διαβήτη τύπου 1 και διαβήτη κοιήσεως. Ναι. Πάμε να τα δούμε αυτά αναλυτικά. Ο νεανικός διαβήτης που πλέον δεν ξέρουμε ότι δεν είναι νεανικός, ένα 30% των ατόμων που θα εμφανίσουν αυτό του τύπου το διαβήτη μπορεί να το εμφανίσουν και άλλο τον 30 και 40 και 50 και 60. Mm-hmm. Έτσι. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι εκτός από το διαβήτη συνήθως πρόκειται για άτομα που είναι αδύνατα, έτσι, και στα οποία για λόγους πολλαπλούς, έτσι, κατά καιρούς έχουν ενοχοποιηθεί από το γάλα της αγελάδος, από τα εμβόλια, από φάρμακα, από την έλλειψη. Πιστοποιημένα, γιατρέ, γιατί εδώ δημιουργούνται μύθοι και πραγματικότητες. Λοιπόν, σας είπα τη λέξη έχουν ενοχοποιηθεί. Mm-hmm. Δεν έχει αποδειχθεί, έτσι, και φαίνεται ότι τίποτα από μόνο του δεν φταίει. Είναι μια κατάσταση πολύ παραγοντική. Άρα σημαίνει ότι σε ένα περιβάλλον που είναι γραμμένο στα γονίδια μας, όταν μιλήσουν συγκεκριμένοι εξωτερικοί κανόνες, και ενώ αν έχετε ένα παράθυρο το οποίο είναι σκουριασμένο, ξεχαρβαλωμένο, ναι, έτσι δεν θα πέσει, παρά μόνο αν φυσήξει ο αέρας που θα το χτυπήσει κατάλληλα. Συνεπώς, ο παράγοντας κληρονομικότητα λοιπόν είναι και αυτός πολύ σημαντικός. Στο διαβήτη τύπου 1, ο παράγοντας κληρονομικότητα είναι μικρός.
Γι' αυτό και παροτρύνουμε τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 και να κάνουν παιδιά και να παντρευτούν. Έτσι, γιατί η κληρονομικότητά τους είναι μικρή, φτάνει περίπου το 6%, όταν στο μέσο πληθυσμό είναι γύρω στο 0,8 με 1%. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη κληρονομικότητα στον τύπου 1. Αντίθετα, στον τύπου 2 έχουμε. Άρα, στον τύπου 1 τι γίνεται, για λόγους πολλαπλούς, έτσι, που είναι και το γονίδιό μας και η κατασκευή μας και εξωτερικοί παράγοντες, και το τυχαίο, είναι άλλο να περάσει μια συγκεκριμένη ίωση ενός χρονού, που το νοσιακό σύστημα δεν είναι καλά ανεπτυγμένο, και άλλο να την περάσει 10 χρονών. Έτσι, υπάρχει και το τυχαίο σε όλη αυτή την ιστορία. Άρα, μπορεί να επηρεάσει μια πρώτερη κατάσταση της υγείας μας, το τι θα ακολουθήσει μετά. Ναι, να είναι, να σας το πω, το επαγωγικό κομμάτι, δηλαδή αυτό που λέμε ότι η ξηρασία είναι απαραίτητος παράγοντας για να γίνει μεγάλη πυρκαγιά. Αλλά αν δεν πέσει το σπίρτο, δεν θα γίνει. Ή αν δεν πέσει το τσιγάρο, το αναμένουμε. Γενεσιουργός λοιπόν αιτία, έτσι, και βεβαίως το κατάλληλο περιβάλλον. Να καταλαβαίνουμε λοιπόν, γιατί ο τύπος 1 είναι μια κατάσταση αρκετά πιο δύσκολη, ιδίως επειδή αφορά σε μεγάλη πλειοψηφία παιδιά και εφήβους. Και εκεί πέρα υπάρχει η ευθύνη των γονιών, το αίσθημα ενοχής των γονιών και σαφώς και μια δυσκολία στο χειρισμό του. Δεν είναι τόσο απλό. Έτσι μπορούμε να το συζητήσουμε και λίγο παρακάτω, αν θέλετε. Αλλά στην πραγματικότητα, με τη σωστή εκπαίδευση μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολο. Έτσι, διότι πλέον ζούμε στον 21ο αιώνα. Έτσι, η τεχνολογία μας έχει προχωρήσει αρκετά. Στον τύπο 2, έτσι, είναι το ανάποδο. Ο τύπος 2 πρώτον έχει κληρονομικότητα. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα γονιό με διαβήτη τύπου 2, τα παιδιά του έχουν 25%, δηλαδή ένα στα 4 θα αναπτύξουν διαβήτη. Μισό λεπτάκι. Αν υποθέσουμε ότι και οι δύο οι γονείς λοιπόν έχουν από 25% πιθανότητα, αυτό σημαίνει τελικά λοιπόν ότι μιλάμε για ένα 50% συνολικά το παιδί να αποκτήσει διαβήτη? Αν έχει δύο γονείς, η στατιστική λέει ότι έχει 50% πιθανότητες, δηλαδή ένα στα δύο παιδιά θα γίνουν διαβητικοί. Και το μυστικό σε αυτήν την ιστορία, επειδή πραγματικά σε αυτό το τύπο του διαβήτη έχει σχέση με τα κιλά και την παχυσαρκία, απόλυτη σχέση με τα κιλά και την παχυσαρκία, όχι τόσο με την άσκηση. Αν ένα παιδί που έχει ένα γονιό έχει 25% πιθανότητες, αν αυτό το παιδί παχύνει, οι πιθανότητες γίνονται 50. Γεωμετρική λοιπόν αύξηση, διπλασιασμός. Μόνο και μόνο με την αύξηση του βάρους. Μισό λεπτάκι. Στην Ελλάδα, οι αριθμοί των ανθρώπων που πάσχουν από σάκχαρο, πώς είναι αναλογικά με τον πληθυσμό? Έχουμε δηλαδή μια μικρή ή μια αυξημένη αναλογία? Οι τελευταίες στατιστικές μελέτες που έχει κάνει η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, και που είναι οι πρώτες που γίναν στη χώρα μας, ανεβάζει στο περίπου 10% του πληθυσμού τον διαβήτη, έτσι, που σημαίνει ότι μιλάμε για πάνω από ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο στα 10 λοιπόν πάσχει από διαβήτη. Ένα εκατομμύριο συμπατριώτες μας που πάσχουν από διαβήτη. Έτσι, και αν βάλουμε την κατάσταση του λογομαζόμενου προδιαβήτη, που είναι μια κατάσταση κατά την οποία τα ζάχαρα είναι λίγο ανεβασμένα, όχι τόσο ανεβασμένα για να πάρουμε φάρμακο, αλλά ήδη ο κίνδυνος επιπλοκών ξεκινάει από αυτό το στάδιο, και το οποίο είναι ένα στάδιο που ο διαβήτης, αν αλλάξουμε συμπεριφορά, είναι απολύτως αναστρέψιμο. Αν όμως δεν αλλάξουμε με μαθηματική ακρίβεια, η πλειοψηφία αυτών με προδιαβήτη θα γίνουν διαβήτη, τότε μπορούμε να φτάσουμε και στο 1.200.000, 1.300.000 χιλιάδες συμπατριώτες μας, οι οποίοι είναι σε στάδιο διαβήτη ή με το ένα πόδι στο διαβήτη. Άρα λοιπόν αυτός ο θρύλος, να το πω έτσι, για τη μεσογειακή διατροφή, ότι στην Ελλάδα είμαστε πιο υγιείς από τους βόρειους λαούς εξαιτίας διατροφής, μοιάζει να καταρρύπτεται όταν μιλάμε για σακχαρόδια. Προσέξτε τώρα, όχι, να μην τα μπερδέψουν. Mm-hmm. Μεσογειακή διατροφή, που θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση, τι σημαίνει μεσογειακή διατροφή, γιατί άλλη είναι για τον ορεινό Θεσσαλό, άλλη για τον Κρητικό τα παλιά χρόνια, άλλη για τον μοντέρνο Κρητικό, δυστυχώς. Άρα δεν είναι όλα λοιπόν, κάτω από την ίδια ομπρέλα. Μεσογειακή διατροφή εξακολουθεί να είναι συστατικό μακροζωίας. Υπάρχουν αρκετές μελέτες, μια περίφημη καναδική που έβγαλε μια πρόταση διατροφής που την ονομάζει DASH Diet, μπορείτε να την βρείτε στο ίντερνετ όσοι θέλετε, η οποία αποδεδειγμένα μειώνει τα εμφράγματα και αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης, και είναι στην πραγματικότητα κλεμμένη κριτική διατροφή, αυτή που λέμε η ψαράδικη διατροφή, που έχουμε πολύ ψάρι, κατσίκι, όσπρια, λαχανικά μέσα στη διατροφή μας, έτσι, αλλά το υγιεινό δεν σημαίνει ότι δεν παχαίνει. Έτσι. Άλλο κομμάτι αυτό. Έτσι, γιατί ο διαβήτης τύπου 2, ξανατονίζω, έχει σχέση με τα κιλά. Εδώ είναι και το ερώτημα αν η παχυσαρκία προκαλεί τον διαβήτη ή ο διαβήτης προκαλεί την παχυσαρκία. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε όμως λίγο να δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διαβήτη τύπου 1 στην κάρτα την επόμενη, παρακαλώ, για να τα δούμε και αναλυτικά. Εδώ λοιπόν έχουμε άμεση αγωγή με ινσουλίνη, θα πρέπει να γίνεται, λέτε. Ναι. Εμφάνιση πριν τα 35 ή και τα 20. Εδώ είναι ένα μεγάλο
Και κρίσιμο. Κοιτάξτε, η πλειοψηφία συνήθως θα το εμφανίσει πριν από τα 35, έτσι, και ένα πολύ μεγάλο μέρος πάνω από το 60% κάτω από τα 20. Αν ξεπεράσει κανείς τα 35 όμως, αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν κινδυνεύει. Όχι, αυτό λέμε. Μάλιστα. Ότι πλέον ξέρουμε ότι μπορεί να εμφανιστεί και υπάρχουν και οι λεγόμενοι διαβήτες τύπου 3, που είναι μια άλλη υποκατηγορία, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους, εκτός από κάποιες εξενέσεις όπως είναι τα σύνδρομα Λάντα, θα εξελιχθούν σε τύπου 1 μακροχρόνια. Mm-hmm. Δεν θέλω να σας μπερδέψω περισσότερο. Αλλά στον τύπο 1, αυτό που έχει σημασία και στον τύπο 3, είναι ότι κάποια στιγμή το πάγκρας σταματάει να δουλέψει. Να δουλεύει. Mm-hmm. Οπότε εκεί εμείς πρέπει να υποκαταστήσουμε αυτό που θα έκανε το σώμα μας. Δηλαδή, τι κάνει το σώμα μας, αφού το σώμα μας δεν κοιμάται ποτέ. Δεν είναι όπως το αυτοκίνητο που το βάζουμε στον γκαράζ και μπαίνει. Σβήνει ο κινητήρας. Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, ο κινητήρας μας δουλεύει. Άρα, ακόμα όταν κοιμόμαστε. Όλα τα όργανα λοιπόν πρέπει να λειτουργούν. Λειτουργούν. Και για να λειτουργούν θέλουν ενέργεια. Και για να θέλουν ενέργεια χρειάζονται ινσουλίνη. Άρα, τι κάνει το πάγκρεάς μας, περίπου ένα 3 λεπτά μετράει το ζάχαρο και αυξομειώνει την παραγωγή του. Ακόμα και όταν κοιμόμαστε λοιπόν, παράγουμε ινσουλίνη. Στο διαβήτη τύπου 1 δεν παράγεται ινσουλίνη. Άρα, εκεί οφείλουμε εμείς να κάνουμε απ' έξω αυτό που θα κάνει το σώμα μας φυσιολογικά. Μάλιστα. Θέλει εκπαίδευση. Οι ινσουλίνες που χρησιμοποιούμε δεν είναι έξυπνες. Θέλει υποστήριξη, γιατί σημαίνει ότι πρέπει να ασχολούμαστε καθημερινά με την υγεία μας. Μέτρηση ουσιαστικά. Να κάνουμε τις μετρήσεις μας, να ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας που εν προκειμένου είναι οι εξωγενείς παρεχόμενες ινσουλίνες. Έτσι, και αν αυτό το κάνουμε και εκπαιδευτούμε, στην πραγματικότητα δεν είναι πάνω από 20 λεπτά με μισή ώρα καθημερινή ενασχόληση και από εκεί πέρα δεν είμαστε άρρωστοι. Δηλαδή, μας λείπει η ινσουλίνη που χρειαζόμαστε για να, το σώμα μας να λειτουργήσει. Αν έχουμε μάθει να τη δίνουμε σωστά, μπορεί να είμαστε υγιείς και να ζήσουμε τα ίδια και πολύ περισσότερα χρόνια από κάποιον που δεν έχει ζάχαρο. Το τονίζω αυτό. Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα, ιδίως στους νέους γονείς που βρίσκονται στη θέση να τους πούνε ότι το παιδί σας έχει ζάχαρο. Mm-hmm. Έτσι, εάν έχουμε εκπαιδευτεί, αν μάθουμε να στηρίζουμε το παιδί μας σωστά, έτσι σαφώς το να φροντίζεις την υγεία σου είναι υποχρέωση. Αλλά δεν είναι εύκολη υποχρέωση. Είναι μια δύσκολη υποχρέωση, γιατί βλέπουμε ότι οι γονείς σήμερα, λόγω της δουλειάς, λόγω των συνθήκων, λόγω της διατροφής, θα δώσουν στο παιδί, εκτός από το φαγητό που θα ετοιμάσουν, και πράγματα τα οποία αποτελούν και πειρασμό για ένα παιδί. Ναι. Κοιτάξτε, ναι, πρώτον είναι ανθρώπινο. Το παιδί είναι το υπέρτατο δημιούργημά μας. Άρα, ό,τι συμβαίνει στο παιδί, έτσι, ακόμα και όταν δεν φταίμε, μας ενοχοποιεί. Mm-hmm. Και όταν ενοχοποιούμαστε, και είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, το πρώτο συνέστημα στους γονείς είναι από σένα το πήρε το παιδί, από σένα το πήρε το παιδί, το έχετε ζήσει και στο σπίτι σας, και όχι μόνο για το διαβήτη, τα καλά του παιδιού τα οικειοποιούμαστε, τα κακά τα δίνουμε στον σύντροφό μας. Επομένως, όταν το παιδί βγάλει ένα τέτοιο χρόνιο νόσημα, είναι πάρα πολύ λογικό και ο θυμός και η ενοχοποίηση, έτσι, και το οποίο μας εμποδίζει από το να αποδεχτούμε το πρόβλημα και να βοηθήσουμε ένα παιδί να το αντιμετωπίσει σωστά. Ψυχραιμία λοιπόν. Ψυχραιμία. Ο πρώτος παράγοντας. Εντάξει. Και η πρώτη συμβουλή, υποθέτω. Άρα, για να λύσουμε ένα πρόβλημα, το πρώτο είναι να το αποδεχτούμε μέσα μας συναισθηματικά. Τι σημαίνει, μάλιστα, υπάρχει αυτό, okay, θα το αντιμετωπίσουμε. Μέχρι να το αναγνωρίσουμε όμως αυτό, πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα κύρια συμπτώματα και χαρακτηριστικά. Και να μείνουμε λίγο στον διαβήτη τύπου 1. Έχουμε λοιπόν δίψα, συχνοουρία. Να δούμε τα επόμενα λοιπόν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διαβήτη τύπου 1. Απώλεια όρεξης ή πείνα. Απώλεια βάρους, κόπωση, ζάλι, υπνηλία, κράμπες, λοιμώξεις και μυκητιάσεις. Όλα αυτά, πολλοί παράγοντες μπορούν να λειτουργήσουν μεμονωμένα ή πρέπει να υπάρχουν όλα μαζί για να δούμε ότι υπάρχει κάποιος διαβήτης. Είπαμε το εξής, ότι όλες οι τροφές διασπώνται σε πρώτες ύλες. Από εκεί και πέρα, αφού κρατήσουμε τις πρώτες ύλες για να φτιάξουμε τα δομικά μας υλικά, έχουμε δύο δυνατότητες. Η μία είναι ότι μετατρέπουμε τις τροφές σε ζάχαρη. Το κρέας μπορεί να γίνει ζάχαρη, τα φρούτα, το λίπος μπορεί να γίνει ζάχαρη και παίρνουν ενέργεια τα κυτταρά μας. Ή τα μετατρέπουμε σε τριγλυκερίδια και λιπαρά οξέα και αποθηκεύονται στα λιποκύτταρά μας. Mm-hmm. Το σηκώτη μας για 18 ώρες μπορεί να παράγει ζάχαρη. Έτσι, και μετά ανανεώνουμε τη ζάχαρη είτε από τις τροφές είτε καίγοντας το λίπος μας. Όλα αυτά θέλουν καταλύτη την ινσουλίνη. Στον τύπο 1 δεν λειτουργεί η ινσουλίνη. Άρα τι γίνεται, έτσι, αρχίζει και ανεβαίνει το ζάχαρο στο αίμα μας. Ενώ τα κύτταρα του παγκρέατος παράγουν ινσουλίνη με βάση τη ζάχαρη, όταν η ζάχαρη ανεβαίνει πολύ ψηλά στο αίμα μας και ξεπερνάει το 180 με 200, αυτό επειδή και τα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη και καίει και όλα μας τα αγγεία και τον οργανισμό μας, είναι, φανταστείτε, σαν να βάζουμε πολλά άλατα στο νερό μας. Έτσι, το σώμα έχει. Κορεσμός, λοιπόν. Έχει δικλείδες ασφαλείας. Mm-hmm. Οι δικλείδες ασφαλείας είναι τα νεφρά.
Ενώ δεν θέλουμε το αυτοκίνητο να χάνει την βενζίνη του, άρα δεν βγάζουμε ζάχαρη στα ούρα μας, πάνω από το 200 για αρκετή ώρα, για να μας προστατεύσει το σώμα μας, αρχίζει και ουρεί τη ζάχαρη. Μάλιστα. Για να μπορέσει να ουρήσει τη ζάχαρη, λοιπόν, για να μπορέσει να ουρήσει τη ζάχαρη, πρέπει να τη διαλύσει σε νερό. Ανεβασμένο ζάχαρο κάνει πολυουρία. Και αφού κάνουμε πολυουρία, διψάμε. Και πίνουμε απεριόριστες ποσότητες νερού, έτσι και τα ζάχαρά μας, τα ούρα μας είναι άσπρα, είναι σαν νεράκι. Άρα το πρώτο σύμπτωμα ενός αρρύθμισης του διαβήτη είναι η πολυουρία και η πολυδιψία. Έτσι, κύριε χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Και κάνουμε πάρα πολλά ούρα. Επειδή για να πάρουν τα κύτταρά μας ενέργεια χρειάζονται ινσουλίνη και επειδή ο διαβήτης δεν γίνεται μέσα σε ένα λεπτό ή σε μια μέρα, η παραγωγή του παγκρεάτου μας πέφτει σιγά σιγά, ακόμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τροφές. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και αν δεν δώσουμε σημασία σε αυτό το σύμπτωμα, έτσι μετά τι γίνεται, είναι σαν να είσαστε μέσα σε ένα εστιατόριο, να μυρίζετε όλα τα φαγητά, να σας έχουν δεμένο το στόμα και τα χέρια και να μπορείτε να φάτε. Κάπως έτσι είναι τα κύτταρά μας. Άσχημο συνέστημα. Ακριβώς. Άρα τα κύτταρά μας τι μας λένε, πεινάω. Άρα αρχίζουμε και πεινάμε. Έτσι, και ενώ αρχίζουμε και πεινάμε και τρώμε, αφού δεν έχουμε ινσουλίνη για να χρησιμοποιήσουμε την τροφή, έτσι τρώμε τον αγκλέωρα που λέει ο λαός, και όμως αδυνατίζουμε και το έχω ζήσει, ιδίως σε μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατρέ, εγώ τα έχω καταφέρει. Δεν γίνεται λοιπόν μεταβολή. Ναι, έχω βρει το μυστικό στο φαγητό μου και τρώω πολύ και αδυνατίζω. Έτσι, αυτό δεν είναι μάλλον φυσιολογικό, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, οι κράμπες, οι ζάλοι. Επομένως, όσο αφιδατωνόμαστε, γιατί αφιδατωνόμαστε και αδυνατίζουμε, τόσο αυτό το πράγμα σημαίνει ότι έχουμε έντονο αίσθημα κόπωσης, γιατί τα κύτταρα μας δεν παίρνουν την ενέργεια που θέλουν να πάρουν. Ενώ ταυτόχρονα η ζάχαρη είναι τροφή για μύκητες. Άρα, ένα πολύ συχνό σημάδι είναι μυκητιά στα γεννητικά όργανα και πολύ συχνά οι νέοι δερματολόγοι που πλέον έχουν εκπαιδευτεί σε σχέση με τις παλιές εποχές, όταν βλέπουν μια μυκητιά στα γεννητικά όργανα χωρίς ιδιαίτερο λόγο, λένε στον ασθενή πήγαινε μέτρησε ένα ζάχαρο στο αίμα σου. Έτσι, γι' αυτό οι μυκητιάσεις είναι συχνές, γιατί το θερμό υγρό περιβάλλον και η ζάχαρη, που ιδίως υπάρχει στα παπούτσια μας και στα πόδια μας, γι' αυτό και είναι η κακοσμία και στα γεννητικά μας όργανα, έτσι προάγουν σε μυκητιάσεις. Η ζάχαρη δηλαδή είναι τροφή των μυκήτων. Άρα ένα σύμπτωμα αρρύθμισης του διαβήτη ή μη διαγνωσμένου διαβήτη μπορεί να είναι μια μυκητία στα γεννητικά όργανα, το οποίο θα μας πάει στο γιατρό. Η πολυουρία και η πολυδιψία πολλές φορές δεν θα μας πάει, θεωρούμε καλό να πίνουμε νερό, όπως επίσης θα μας ενθουσιάσει το γεγονός ότι μπορούμε να τρώμε και να δυνατίζουμε. Βέβαια στα παιδιά θα εκδηλωθεί και με διαταραχή συμπεριφοράς. Δηλαδή, τι σημαίνει. Δηλαδή, τα παιδιά θα έχουν περισσότερη υπνηλία, αφού δεν θα παίρνει ενέργεια ο εγκεφαλός τους. Νοχελικά. Θα είναι ενοχελικά, ναι. Θα είναι ευερέθιστα, θα μειωθούν οι επιδόσεις στο σχολείο, θα τα βλέπουν να πίνουν πολύ νερό. Δυστυχώς, ο τύπο 1 μπορεί να ξεκινήσει ήπια για πολύ καιρό, ακόμα και μήνες, να μην μας κάνει ειδικό σύμπτωμα. Έτσι, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη εκπαίδευση ακόμα σε όλο το σύστημά μας της υγείας για την αναγνώριση. Έτσι. Επομένως, είναι πολύ πιθανόν η πρώτη διάγνωση του νεανικού διαβήτη τύπου 1 να γίνεται όταν το παιδί είναι σχεδόν σε κατάσταση κόμματος στα εξωτερικά ιατρία ενός νοσοκομείου. Μάλιστα. Υπάρχει δυνατότητα κάποιος να προβλέψει ότι βαδίζει προς τον σακχαρώδη διαβήτη, είτε είναι τύπου 1, μιας και αναφερόμαστε σε νεαρές ηλικίες, ή τύπου 2 που αφορά κυρίως ενήλικες. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Για τον τύπο 1 είναι αδύνατο παιδί που αρχίζει ξαφνικά και πεινάει περισσότερο, έχει πάρα πολλά ούρα και βγάζει αυτά τα συμπτώματα, τα περίεργα της νευρικότητας, ενώ μέχρι πριν είναι μια χαρά. Έτσι, πολλοί γονείς με ρωτάνε τι πρέπει να κάνουν. Φτάνει ένα παιδί να κάνει με τη σύμφωνη γνώμη του παιδιάτρου του μια απλή εξέταση αίματος και ένα ζάχαρο νηστείας. Δηλαδή δεν βάζουν τα παιδιά να κάνουν καμπύλες ζαχάρου και να τα ταλαιπωρούμε. Αν τα ζαχαρά του είναι κάτω από το 100 την εστίαση, αν δεν έχουμε τέτοια περίεργα συμπτώματα στα καλά του καθουμένου, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε καθόλου. Ερώτηση. Υπάρχει πιθανότητα αυτά τα συμπτώματα να είναι παροδικά, να εμφανίζονται μια φορά στο τόσο και παρόλα αυτά να μην σχετίζονται με σακχαρώδη διαβήτη σε ένα παιδί? Υπάρχει. Άρα δεν είναι δεδομένο ότι άπαξε κανείς μια εξέταση. Υπάρχει, είναι αλλά αυτό όταν είναι τέλος για διαβήτη τύπου 1, δεν είναι παροδικά. Έτσι, ό,τι έχει timetable είναι ψυχοσωματικό. Δηλαδή, αν κάθε Σάββατο έχουμε
πονοκέφαλο, έτσι, αυτό δεν είναι παθολογικό. Αυτό είναι ψυχοσωματικό. Μάλιστα. Γιατί όταν έχουμε κάτι παθολογικό, εξελίσσεται. Τι σημαίνει εξελίσσεται? Αν έχουμε ένα σύμπτωμα α εντάσεως, έτσι, αν υπάρχει κάποιο υπόστρωμα από κάτω που μας το προκαλεί, αυτό, αφού δεν έχουμε κάνει θεραπεία, θα χειροτερεύει. Άρα το σύμπτωμά μας και θα επιδεινώνεται και θα βαστάει περισσότερο και θα γίνεται και πιο έντονο. Να δούμε τους παράγοντες κινδύνου του σακχαρώδη διαβήτη, γιατρέ. Ναι. Πάμε λοιπόν. Είναι η προδιάθεση. Προσέξτε, οποίο... αυτοί οι παράγοντες είναι για τον τύπου 2. Για τους ενήλικες λοιπόν. Αυτοί δεν εφαρμόζονται και δεν ουσιαστικά... Στον τύπου 1 δεν υπάρχει παράγοντας κινδύνου. Μάλιστα. Εντάξει, στον τύπο 1 είναι γονιδιακό, έρχεται κάποιος εξωτερικός παράγοντας που το ενεργοποιεί. Έτσι λοιπόν και από εκεί πέρα παράγοντες κινδύνου δεν υπάρχουν. Ωραία. Ας μείνουμε λοιπόν λίγο στα παιδιά, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Ένα παιδί λοιπόν μπορεί να παρουσιάζει συμπτώματα, όπως είπαμε, πολυδιψία, υπολιουρία, να τρώει και να δυνατίζει. Σωστά. Να έχει νευρικότητα, υπνηλία, να χαλάσουν ξαφνικά οι επιδόσεις στο σχολείο, ενώ ήταν ένας πολύ καλός μαθητής. Πριν φτάσουμε στο σημείο να το διαγνώσουμε, όταν θα βρεθεί στα εξωτερικά ιατρία, τι μπορούμε να κάνουμε? Απολύτως τίποτα. Άρα, δηλαδή, καμπανάκι κινδύνου νωρίτερα δεν υπάρχει? Όχι. Όχι, γι' αυτό σας εξήγησα ότι 9 στις 10 περιπτώσεις του διαβήτου τύπου 1 διαγνώνεται στα επίγοντα εξωτερικό ιατρία νοσοκομείων. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ένα παιδί βρίσκεται στο νοσοκομείο και δυστυχώς αντιμετωπίζει τον νεανικό διαβήτη. Καταρχάς, θα αφαιρέσω μάλλον τη λέξη δυστυχώς. Από εκεί και έπειτα, όταν διαγνωστεί με νεανικό διαβήτη, τι μπορεί να κάνει προκειμένου να ρυθμίσει και μάλιστα να μάθει να ζει αλλιώς? Λοιπόν, το παιδί θέλει απλή υποστήριξη, εκπαίδευση θέλουν οι γονείς, όπως καταλαβαίνετε. Το κακό πρόβλημα με το ζαχαρώδη διαβήτη, που είναι και του συστήματός μας πρόβλημα και του δημοσίου, ιδιαίτερα έντονο με τη λειψανδρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλα τα διαβητολογικά κέντρα και με άλλα προβλήματα που κάποια στιγμή θα πρέπει να τα συζητήσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο πρόβλημα στη διαβητολογία στη χώρα μας. Τα διαβητολογικά κέντρα πρακτικά είναι χωρίς εκπαιδευόμενους και υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα. Εκπαιδευόμενους ή εκπαιδευμένους? Εκπαιδευμένους και εκπαιδευόμενους. Για να έχεις εκπαιδευμένους. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και κύριο ζήτημα. Πάρα πολύ κύριο ζήτημα. Δυστυχώς, με τις καταστάσεις έτσι όπως έχουν γίνει τα τελευταία 4 με 5 χρόνια, έτσι, παθολόγοι που αυτοί σηκώνουν και τον κύριο όγκο, ιδίως στα νοσοκομεία του διαβήτη, δεν έχουν τη δυνατότητα, έτσι όπως δεν έχει ψηφιστεί ο νόμος, να μετεκπαιδευτούν στο διαβήτη. Μάλιστα. Ένα τεράστιο θέμα. Θέμα λοιπόν νομικό χάσμα, να το χαρακτηρίσουμε. Ναι, σωστά. Ναι, και τέλος πάντων. Είναι πολύ πονεμένη ιστορία. Πάμε λοιπόν να δούμε να τα πρακτικά ζητήματα. Αλλά είναι πολύ πονεμένη ιστορία. Έχουμε λοιπόν το νεαρό παιδί, ο οποίος έχει διαβήτη. Δεν θα πρέπει να το μετράει, δεν θα πρέπει να εφαρμόζει μία συγκεκριμένη τεχνική? Προσέξτε να δείτε. Πρώτον, το 1986 έτσι, είχαμε ινσουλίνες από βόδια, γουρούνια και άλογα. Το 2021 έχουμε σύγχρονες ινσουλίνες. Έτσι, να καταλάβουμε το εξής, ότι αυτό που κάνει το σώμα μας δεν μπορούμε να το μιμηθούμε ακριβώς. Δηλαδή, τι κάνει το σώμα μας? Παράγει συνέχεια ινσουλίνη, κάθε 3 λεπτά μετράει το ζάχαρο και είτε παράγει περισσότερη, την παράγει σαφλά στην ινσουλίνη, ναι, είτε λιγότερη. Εμείς αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το μιμηθούμε, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε το ζάχαρο του αίματος, το οποίο πλέον έχουμε τεχνολογία, άρα υπάρχουν συστήματα συνεχούς καταγραφής ζαχάρου, που αυτά ιδίως σε παιδιά τα συστήνουμε πάρα πολύ, τα οποία τι σημαίνει, ότι είναι ασύρματα, άρα σε ένα μικρό κοντρόλ έχεις ανά περίπου 5 με 7 λεπτά τις μετρήσεις, τις τιμές του ζαχάρου του αίμα σου, μέσα σε μια σχετικά καλή ακρίβεια. Η όχι τεχνολογία όμως... λοιπόν και εδώ βοηθάει για να δούμε ακριβώς, τι ακριβώς λοιπόν. Τιμές μας δίνει. Αυτά τα συστήματα έτσι που σου μετράνε, έτσι, είτε τα συστήματα της δακτυλοκέντησης, τα οποία είναι το cornerstone, ο ακρογωνιαίος λίθος της μέτρησης. Με την καρφίτσα λοιπόν. Ακριβώς, με τη βελονίτσα αυτή που πλέον δεν πονάει, είναι πολύ ωραία συστήματα και έχουμε και πολύ καλά πλέον μηχανήματα, γιατί αυτή είναι η τεχνολογία εχμής και μια τεχνολογία η οποία εξελίσσεται τα τελευταία 30 χρόνια. Άρα είναι και η καλύτερη τεχνολογία ακόμα για τον τύπο 1, που έχει σημασία ακόμα και 10 μονάδες ζαχάρου διαφορά να μετράει λάθος το μηχανάκι. Έχει μεγάλη σημασία ιδίως σε ένα μικρό παιδί, γιατί 10 μονάδες μπορεί να είναι το ζάχαρο, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε 1 με 2 παραπάνω ή παρακάτω μονάδες ινσουλίνης, το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει ή σε αρρύθμιση στο ζάχαρο ή σε πολύ επικίνδυνη υπογλυκαιμία. Άρα έχει μεγάλη σημασία η αξιοπιστία του μετρητή. Παρ' όλα αυτά έχουμε λοιπόν. Μέχρι να φτάσουμε, γιατρέ, όμως στο μετρητή, θέλω να ρωτήσω κάτι.
δεν είναι μια καθημερινή ταλαιπωρία για ένα παιδί που ζει τη ζωή του στα 18 του και είναι έτοιμο να ξεκινήσει την καριέρα του. Καθημερινά να έχει το άγχος με την καρφίτσα, με τη βελόνα, να τρυπεί στο δάχτυλο και είναι και λίγο επίπονο ούτως ή άλλως, έτσι δεν είναι? Επίπονο δεν είναι πλέον. Πονάνε ελάχιστα. Εξαρτάται όμως από μια κατάσταση. Ελάχιστα. Πονάνε ελάχιστα. Κοιτάξτε να δείτε. Ακόμα τα προβλήματα στη χώρα μας είναι σχετικά σοβαρά και δυστυχώς και η οικονομική κρίση. Άρα τα συστήματα συνεχώς καταγραφής που έχουν βγει έξω και τα περιμένουμε δεν έχουν έρθει ακόμα στη χώρα μας. Πιστεύω ότι είναι για οικονομικούς λόγους και ότι κάποια στιγμή το θέμα θα λυθεί. Μάλιστα. Υπάρχει όμως τρόπος. Άρα έχουμε πλέον ένα κομμάτι είναι τα συστήματα καταγραφής. Το δεύτερο ξανατονίζω, επειδή αυτά τα συστήματα δεν είναι real time. Δηλαδή η τιμή που σου δίνουν σε πραγματικό χρόνο. Είναι 7 με 5 λεπτά νωρίτερα στην καλύτερη των περιπτώσεων. Mm-hmm. Άρα οπωσδήποτε στον τύπο 1 χρειάζεται η δακτυλοκέντηση. Τα παιδιά που το κάνουν έτσι, δεν έχουν αυτό το άγχος που εσείς βιώνετε γιατί σας θα παίξουν. Όταν έχεις μπει που λέμε στο χορό, πολλά τραγούδια ξέρεις και χορεύεις. Έτσι λοιπόν, επομένως μπαίνει μες στη ρουτίνα σου. Πρέπει να γίνει λοιπόν ρουτίνα για να είσαι και ασφαλής. Μπαίνει στη ρουτίνα σου και για να μην έχεις επιπλοκές και για να ρυθμίσεις σωστά το ζάχαρό σου, ένα είναι το μυστικό. Παρακολουθείς το ζάχαρό σου. Όταν παρακολουθείς το ζάχαρό σου που πριν το σώμα σου το έκανε αυτόματα, έτσι και έχεις εμένα για να σε εκπαιδεύσω, να συζητήσεις μαζί μου, γιατί το επόμενο κομμάτι είναι επίσης πολύ σημαντικό. Οποιοσδήποτε άτομο με διαβήτη, ιδίως τύπου 1, πρέπει να έχει μια σχέση και μια στενή επαφή και τηλεφωνική με τον θεραπευτή ή με τη θεραπευτική ομάδα. Άρα δεν είναι ότι μια φορά πηγαίνεις στον γιατρό, σου λέει ότι έχεις παράδειγμα σαχαρό διαβήτη και τέλος. Το πρόβλημα τι είναι, να σας δώσω ένα όπλο ή να σας μάθω να το χρησιμοποιείτε. Και τα δύο βασικά. Το όπλο θα το πάρετε πλέον, γιατί ζείτε το 21ο αιώνα. Αλλά το πόσο θα σας μάθει να το χρησιμοποιείτε, έτσι είναι βιωματικό. Επομένως, εκπαιδεύεται κανείς πλέον στον τρόπο ζωής που πρέπει να ακολουθήσει. Ακριβώς. Είναι δεσμευτικός? Πολύ ωραία ερώτηση. Όσο περισσότερο κάνουμε συχνότερες μετρήσεις, τόσο περισσότερη ελευθερία κερδίζουμε. Ξέρετε, σε αυτή τη ζωή δίνεις και παίρνεις. Άρα, αν ασχολείσαι λίγο παραπάνω με το σώμα σου, έτσι και ιδίως το διαβήτη τύπου 1, αφού το απόλυτο όπλο είναι αυτό που θα έκανε ο οργανισμός ινσουλίνη και πλέον έχουμε τέτοιες ινσουλίνες, οι οποίες είναι σχεδόν σαν ανθρώπινες ινσουλίνες, δηλαδή όπως η φυσική μας ινσουλίνη, έχουμε καταφέρει, αλλά δεν θέλω να σας μπερδέψω, να φτιάξουμε τεχνητές ινσουλίνες 24 ώρες για τις ώρες που δεν τρώμε, τις οποίες ονομάζουμε βασικές, και ινσουλίνες γευματικές για να μας καλύψει το γεύμα μας, οι οποίες δρούν τόσο γρήγορα, σαν να ήταν η φυσική μας ινσουλίνη. Άρα πλέον εν έτη 21ου αιώνα, έτσι, που είμαστε τώρα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, αν κάποιος ξέρει να μας τα διδάξει ή είναι δίπλα μας, γιατί ανά πάσα στιγμή εμφανίζονται διάφορες απρόβλεπτες καταστάσεις, από εμπείρετες καταστάσεις, από ένα χαλασμένο δόντι, από μια μεγάλη στεναχώρια, που εκεί πέρα οι ορμόνες του στρες αλλάζουν το ζάχαρο. Άρα πρέπει να έχουμε επαφή με τη θεραπευτική μας ομάδα και με το θεραπευτή μας. Τα πράγματα γίνονται απλά, ρουτίνα και εύκολα. Αρκεί να ασχολούμαστε. Πόσες φορές την ημέρα, για παράδειγμα, πρέπει να μετράει κανείς το σάκχαρό του και να είναι ασφαλής? Στον τύπο 1, έτσι, πρέπει να το μετράμε προγευματικά, μεταγευματικά τουλάχιστον. Άρα. Όσα μήνυμου, γεύματα, τόσες μετρήσεις. Μίνιμουμ 5 με 6 φορές την ημέρα, έτσι, αν το πρωινό μας είναι έντονο ή. Και οποιαδήποτε φορά έτσι, δεν έχουμε ασφάλεια το πώς είναι το ζάχαρό μας. Πολύ απλά. Πάμε σε μια γιορτή έτσι, και βγαίνει η τούρτα. Ποιος είπε ότι δεν μπορεί να φάει τούρτα? Ποιος είπε ότι τα άτομα με διαβήτη δεν μπορούν να φάνε γλυκά? Πρέπει να μάθουν να τρώνε σωστά, να μην τρώνε τροφές που ανεβάζουν απότομα το ζάχαρο και αυτό ονομάζεται γλυκαιμικός δείκτης, αλλά ιδίως στον τύπο 1 μπορούν να τα φάνε όλα. Μετράνε το ζάχαρό τους, κάνουν μία μονάδα που έχουν γευματική ινσουλίνης και έχουν την απόλυτη ελευθερία να κάνουν ό,τι έκανα και εγώ και εσείς. Μάλιστα. Το πόσο του χρειάζεται για να κάνει μία μέτρηση στο ζάχαρό του και να κάνει μία. Μια διορθωτική ένεση από την ταχεία ή γευματική ινσουλίνη, θα σας το πω, 5 δευτερόλεπτα κάνει ο μετρητής ζαχάρου. Οπότε είναι σχεδόν ακαραία η μέτρηση. 5 δευτερόλεπτα κάνει ο μετρητής ζαχάρου. 2 με 3 δευτερόλεπτα το στυλό που το γυρίζουμε και άλλα 2 με 3 δευτερόλεπτα, δηλαδή ένα λεπτό μπροστά στην ενιότητα. Τόσο περίπου είναι στην πραγματικότητα. Βέβαια, το ένα λεπτό μερικές φορές, ξέρετε, μας φαίνεται αιώνας, ιδίως αν δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, αν δεν έχουμε πιστεί και αν δεν έχουμε στηριστεί να το κάνουμε σωστά,
Πόσες φορές, χωρίς να έχουμε διαβήτη, έτσι, δεν μας τα φέρνει καλά η ζωή και μέσα μας θέλουμε να πεθάνουμε, να ξαφνικά να αρχίσουμε να καπνίζουμε ή να κόψουμε το φαγητό ή να τρώμε. Είναι έτσι, αυτό που λέμε, σε παίρνει από κάτω η ζωή. Ακριβώς. Επομένως, έχει αποδειχθεί από πολλές μελέτες ότι και στο τύπο 1 και στο τύπο 2, όταν υπάρχει στρες και άγχος, και αυτό είναι άλλη μια μεγάλη συζήτηση, το οποίο δεν ευωδώνεται και δεν εκφράζεται, η διαβητική ό,τι και να κάνει αναρρύθμιστη. Άρα λοιπόν το άγχος είναι ένας κύριος παράγοντας για το πώς λειτουργεί το σάχαρο πάνω ή κάτω, υπεργλυκαιμία ή υπογλυκαιμία. Σαφώς. Γι' αυτό η άποψή μου είναι ότι πρώτα πρέπει να αγαπάμε τη ζωή και να τη γευόμαστε. Δεν πρέπει να είμαστε γεμάτοι μη, και οι γιατροί που κάνουν γεμάτοι μη τους ασθενείς τους, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος. Έτσι, η φιλοσοφία μου είναι ότι κανένας δεν έφυγε ζωντανός, λίγοι φύγαμε ευχαριστημένοι. Έτσι, αλλά το πρώτο είναι να χαιρόμαστε τη ζωή. Αυτό θα μας δίνει κίνητρο να φροντίζουμε το σώμα μας, έτσι ώστε το σώμα μας να γερνάει καλά. Γιατί το μυστικό, τώρα που μεγαλώνω, είναι να γερνάμε καλά. Ξέρετε τι σημαίνει να γερνάμε καλά? Σημαίνει ότι έχουμε δύο φίλους με το ίδιο αυτοκίνητο. Ο ένας το έχει καλοσυντηρημένο και άλλος το έχει άστα να πάνε. Παρατημένο. Λοιπόν, και τους δύο τους τρακάρει κάποιος που παραβιάζει stop. Το κακοσυντηρημένο το πετάς ή το πληρώνεις κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί μια φτιάνεις το ένα, μια χαλάει το άλλο. Το άλλο το επισκευάζεις και σε ακολουθεί να πηγαίνει καλά, γιατί είναι καλοσυντηρημένο. Και δυστυχώς, επειδή όλοι δεν σκεφτόμαστε το εμπρός, αυτό ξεκινάει από νωρίς. Και αυτή είναι η χρησιμότητα που κάνουμε τώρα μαζί, είναι ότι πρέπει να μάθει ο κόσμος να αγαπάει το σώμα του, να παίρνει τις σωστές πληροφορίες. Άρα στο τύπο 1 θέλει εκπαίδευση, υποστήριξη ψυχολογική και από τη θεραπευτική ομάδα και από την κοινωνία. Πόσοι νέοι άνθρωποι ντρέπονται να πούνε ότι κάνουν ισουλίνη και έχουν διαβήτη? Είναι στίγμα. Είναι στίγμα για κάποιον ο οποίος θα πρέπει να κάνει χρήση του στυλό ή της μέτρησης αυτής. Είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουν συχνά. Νομίζω ότι ο ρατσισμός είναι μόνο χρωματικός. Υπάρχει πολλαπλός ρατσισμός. Ο ρατσισμός, τα άτομα που κάνουν ενέση από τους ανθρώπους που απεχθάνονται τις ενέσεις, είναι επίσης τρομακτικός. Έτσι, άρα πολλά παιδιά, και δυστυχώς αυτό στο κομμάτι κοινωνία μας είμαστε πάρα πολύ πίσω. Όλοι θέλω να εγώ είμαστε Έλληνες, μορφωμένοι και ευαίσθητοι και φιλόξενοι. Είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι, πιστέψτε με, γιατί το ζω. Έτσι. Μάλιστα. Όταν κανείς λοιπόν παραβλέψει την αυτομέτρησή του και τη σημασία της, γιατί μας αναφέρετε τώρα χαρακτηριστικά ότι η αυτομέτρηση παίζει κυρίαρχο ρόλο στο να ρυθμίσουμε το σάχαρό μας, τι επιπλοκές μπορεί να έχει ο διαβήτης? Ο λαός το διαβήτη το λέει ύπουλο. Και δυστυχώς έτσι πάμε στον γιατρό όταν κάτι μας πονάει. Γι' αυτό το λέει ύπουλο. Ο διαβήτης λοιπόν είναι σαν να δουλεύουμε όλο το σύστημα του νερού του σπιτιού μας, από τους σωλήνες, τα πλυντήριά μας, τα θερμοσύμφωνά μας και ό,τι άλλο παίρνει νερό, με νερό γεμάτο άλατα. Έτσι, τα πράγματα θα δουλεύουν, σε 10 χρόνια θα είναι όλα σκουριασμένα, τρυπημένα και θα τα έχουμε πετάξει. Άρα το ζάχαρο πάει όπου πάνε τα αγγεία μας. Πάει όπου πάει το αίμα μας. Μισό λεπτάκι. Μπορούμε παρακαλώ να έχουμε αυτήν ακριβώς την κάρτα. Καρδιαγγειακά νοσήματα. Πείτε μου λοιπόν πώς μπορεί το σάκχαρο να φτάσει να επηρεάσει την καρδιά μας. Δυστυχώς ο ζαχαρώδης διαβήτης μαζί με το κάπνισμα είναι οι δύο πιο κύριες αιτίες, και λιγότερο η υπερλιπιδεμία και η υπέρταση, έτσι, για εμφράγματα και κεφαλικά. Ήδη σας είπα από το στάδιο του προδιαβήτη, εκεί που πολλοί γιατροί ακόμα της γειτονιάς θα μας χτυπήσουν στην πλάτη και θα μας πούνε σε μια χαρά. Και τι σημαίνει προδιαβήτης? Το μηνίζω, όποιος έχει ζάχαρα νηστείας από το 100 και πάνω. Άρα λοιπόν 101, το φυσιολογικό είναι κάτω του 100, ακριβώς. Από 100 και μέχρι πόσο είναι ο προδιαβήτης? Μέχρι το 125. 125. Πολλές φορές το βλέπω και δυστυχώς έχουν χάσει και πάρα πολύ χρόνο και φταίνε και μερικές φορές και οι φίλοι τους οι μικροβιολόγοι. Έτσι, ζάχαρα 130-134, που τους χτυπάνε στην πλάτη, τους λένε κόψε λίγο το φαγητό, κόψε τα γλυκά. Το μετράνε άλλη μια φορά, το 134 έχει πάει στο 125-126, και τους λένε συνέχισε τη δίαιτα. Και βέβαια δεν ξανακάνουν εξετάσεις για να μην τους μαλώσει κανένας και κόψουν το φαγητό. Θα κάνω λοιπόν μια παρένθεση. Άρα, εδώ όμως, γιατί διαβήτης, ναι, διάγνωση, δύο μετρήσεις, νηστικός πάνω από το 125, δηλαδή 126, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, είμαστε διαβητικοί. Είμαστε διαβητικοί. Είμαστε διαβητικοί. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Ή μια τυχαία μέτρηση δακτυλοκέντησης πάνω από το 200, ή πρωινή στο μικροβιολόγο δύο μετρήσεις 126 και πάνω, είμαστε διαβητικοί. Από το 100 μέχρι το 125 ονομάζεται προδιαβήτης, αλλά επειδή ο διαβήτης πολλές φορές εμφανίζεται μεταγευματικά και όχι νηστικά,
στην πλειοψηφία του, ιδίως στην αρχή του, πιο πολύ εμφανίζονται μετά το γεύμα. Έτσι, όταν έχουμε από 100 έως 125, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε διαβητικοί. Μπορεί να έχουμε διαβήτη και να μην το ξέρουμε. Έχουμε 30% πιθανότητα, δηλαδή ένα στου τρει στο στάδιο του μετρημένου πρωινού ζαχάρου νηστείας μπορεί να είναι ήδη διαβητικό και να μην το ξέρει. Και οι γλυκοσδιωμένοι μορφωσανίδη που κάνουν πολλοί είναι μια λάθος εξέταση για διάγνωση. Δεν μας εξασφαλίζει. Εδώ ήταν η παρένθεση που ήθελα να κάνω. Κάνουμε λοιπόν μια εξέταση σε ένα χι μικροβιολογικό εργαστήριο και έχουμε και το αντίστοιχο μηχανάκι μέτρησης στο σπίτι. Διαφορετικές τιμές το καθένα, την ίδια στιγμή που την κάνουμε την εξέταση αυτή. Ποιον πιστεύουμε? Πρώτον, είναι μη συγκρίσιμες οι δύο τιμές. Mm-hmm. Θα ήταν συγκρίσιμες μόνο αν γινόντουσαν από την ίδια αιμοληψία. Έτσι, σε πόσα κλάσματα ενός δευτερολέπτου θέλετε να πείτε «Αχ, την ώρα που γλιστράει το ποτήρι και σπάει από τα χέρια σας». Πρώτου πέσει κάτω. Η καρδιά σας φτερουγίζει, έτσι, και ήδη νιώθετε στρες την ώρα που βλέπετε το ποτήρι να πέφτει για να σπάσει. Είναι κλάσμα δευτερολέπτου. Σε αυτό το κλάσμα έχετε παράγει αδρεναλίνη, που την ξέρετε όλοι, είναι ομόνη του στρες, και κορτιζόλη, η οποία επίσης είναι μια ορμόνη του στρες, και σε αυτό το δευτερόλεπτο τα ζάχαρά σας έχουν ανέβει. Έτσι, επομένως, είναι μη συγκρίσιμες πρώτον, έτσι, αν δεν είναι από το ίδιο αίμα. Έτσι, δεύτερον, ο μετρητής που έχουμε και ανάλογα τη μάρκα δεν είναι όλοι το ίδιο. Έτσι, με βάση το ISO του 2016, έτσι, έχει δυνατότητα να έχει 15% απόκληση προς τα πάνω και 15 προς τα κάτω μιλιγκράμ mm-hmm. ζαχάρου. Έτσι, άρα το 100 να μας το δείξει 115 ή 85. Έτσι, επομένως, αυτό είναι από το ISO. Και αν το ψάξουμε λίγο περισσότερο, αυτό το ISO του 15%, λίγοι μετρητές το πετυχαίνουν πάνω από το 70 έως 80% των μετρήσεών τους. Γιατί το ISO είναι πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και όχι καλών μετρήσεων. Ακριβών μετρήσεων. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, ποιον πιστεύουμε, τον μετρητή μας, το μικροβιολογικό εργαστήριο, το δεύτερο μικροβιολογικό εργαστήριο? Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνουμε υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις και μεταξύ των μικροβιολογικών εργαστηρίων. Στα μικροβιολογικά εργαστήρια γενικά δεν έχουν αποκλίσεις. Ο παράγοντας ο πιο σημαντικός είναι ο μικροβιολόγος να μην αργήσει να μετρήσει το ζάχαρο που θα μας πάρει. Μάλιστα. Κάθε μία ώρα που μένει το ζάχαρο μέσα στο δοκιμαστικό σωλήνα, mm-hmm. έτσι πέφτει 15% η τιμή του. Γιατί το καταναλώνει το αίμα που έχει μέσα στο δοκιμαστικό σωλήνα. Mm-hmm. Άρα ο συγκεκριμένος μικροβιολόγος το μετρήσει μέσα στην πρώτη ώρα, δεν έχουμε αποκλίσεις. Άρα, cornerstone, ακρογωνίες λίθος, είναι ο μικροβιολόγος. Μάλιστα. Και σε σχέση λοιπόν με το μηχάνημα, με την δακτυλοκέντηση. Η δακτυλοκέντηση θα μας δώσει μια τιμή, έτσι, να το ψάξουμε και κυρίως θα μας χρησιμεύσει, έτσι, να ξέρουμε ποιες είναι οι τιμές του για να ρυθμίσουμε την ποσότητα της ινσουλίνης. Σε μια τακτική λοιπόν βάση. Ακριβώς. Άρα αυτή είναι η πρώτη και μεγαλύτερη και πιο σημαντική χρησιμότητά της και εκεί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Διότι υπάρχει ένας δείκτης που τον μετράω και τον δίνω στους ασθενείς μου, ο οποίος λέγεται ευαισθησία στην ινσουλίνη. Mm-hmm. Τι σημαίνει ευαισθησία στην ινσουλίνη? Ευαισθησία στην ινσουλίνη σημαίνει ότι όταν κάνουμε μία μονάδα ινσουλίνης, κατά πόσο πέφτει το ζάχαρό μας. Ευαισθησία στην ινσουλίνη από άνθρωπο σε άνθρωπο αλλάζει. Άρα μπορεί με μία μονάδα να πέφτει 20 τιμές μετρήσεις στο ζάχαρο ή μπορεί να πέφτει 80, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Άρα όταν εγώ του έχω μετρήσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και αυτός έχει μετρήσει μία τιμή ζαχάρου. Και με αυτή την τιμή ζαχάρου θα αποφασίσει πόση ινσουλίνη θα κάνει. Mm-hmm. Αν ο μετρητής δεν μετράει σωστά, όπως καταλαβαίνετε, ή του έχει μεγάλη απόκληση, την έβαψε. Και αυτός και ο γιατρός του. Αρχίζουν τα προβλήματα. Ακριβώς. Και επανερχόμαστε λοιπόν στις επιπλοκές, γιατί μιλήσατε και δώσατε επιτυχώς ένα παράδειγμα ότι οι σωλήνες, για παράδειγμα, του σπιτιού, μετά από μια δεκαετία κακής συντήρησης, μπορεί να γεμίσουν με άλατα. Ναι. Άρα αυτό σημαίνει τι, ότι οι αρτηρίες μας αύριο μεθαύριο θα μπορούν να είναι γεμάτες με άλατα και να έχουμε καρδιακά νοσήματα? Τρεις στους τέσσερις διαβητικούς ή περίπου το 70% των διαβητικών θα πάθει ένα έμφραγμα ή ένα κεφαλικό στη ζωή του, ακόμα και με ρυθμισμένα ζάχαρα. Όταν το καταλάβαμε αυτό, μετά το 2015, αλλάξαμε τελείως φιλοσοφία στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Πριν η φιλοσοφία μας ήταν πολύ καλή ρύθμιση του διαβήτη, μετά ήταν πρώτον αντιμετώπιση των επιπλοκών και κυρίως την κύρια αιτία για την οποία οι διαβητικοί πεθαίνουν. Το στάδιο του προδιαβήτη, διπλάσιο κίνδυνο για εμφράγματα κεφαλικά με τις ίδιες ηλικίες και οι ίδιες εξετάσεις με τους συνομιλικούς τους έχουν τα άτομα στον προδιαβήτη. Και ενώ πάρα πολλοί από τους νέους που κάτω των 50 κοιμηθήκαν και δεν ξυπνήσανε, μπορεί να ήταν στο στάδιο του προδιαβήτη και θα μπορούσαν να ζούνε αν είχαν κάνει μια απλή εξέταση και πιθανόν αλλάζαν τρόπο ζωής και θεραπεύαν τη χοληστερίνη τους. Μας τα λέτε λίγο τόσο απλά. Σκληρά. Τα λέω σκληρά γιατί να μην σας συμβεί στην οικογένειά σας. Είναι δραματικό.
Και δυστυχώς έχει μεγάλη ευθύνη η κοινωνία και οι θεσμοί σε όλο αυτό το κομμάτι. Και εμείς προσωπικά. Έτσι, δηλαδή, ακριβώς. Ασχολούμαστε με πολλά άλλα πράγματα και είναι πράγματα τα οποία είναι απλά. Είναι ενημέρωση γιατρών, ιδίως πρωτοβάθμιας περίθαλψης, έτσι, εκπαίδευση. Έτσι, και επειδή ποτέ δεν μπορούμε να αφήνουμε την υγεία τη δική μας στα χέρια τρίτων, ακόμα και αν είναι γιατροί, και δική μας ενημέρωση, ώστε να είμαστε, όπως θα λέγατε εσείς, σωστοί καταναλωτές. Νεφροπάθεια. Γιατί? Λοιπόν, άμα λοιπόν ξεφύγουμε από τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά, που αυτό είναι το πρώτο και κύριο μέλημά μας, και ευτυχώς στον 21ο αιώνα πλέον, μετά το 2015, έχουμε καινούργιες φαρμακευτικές ουσίες, οι οποίες όχι απλά ρυθμίζουν το ζάχαρο, μας βοηθάνε να δυνατήσουμε και ταυτόχρονα δραματικά παρεμβαίνουν σε επιπλοκές του ζαχάρου και κυρίως στα καρδιαγγειακά και στις νεφροπάθειες. Ο διαβήτης λοιπόν είναι συνάρτηση με τελικού σταδίου αιμοκάθαρση, δυστυχώς. Έτσι, και είναι συνάρτηση όχι μόνο της ρυθμίσεως, που έχει απόλυτη συσχέτιση η ρύθμιση του διαβήτη με αυτή την επιπλοκή, έτσι, και δεν είναι το πιο ευχάριστο πράγμα να έχουμε αιμοκάθαρση, αλλά πιστέψουμε ότι αυτή τη στιγμή, έτσι, είμαστε γεμάτα με κέντρα αιμοκάθαρσης. Πράγματι. Και υπάρχει τεράστια ταλαιπωρία να μην μένει σε επαρχία ή να μην μένει σε νησί. Έτσι, από όσο ξέρω που έχουν στις Κυκλάδες, μόνο η Σύρος και η Νάξος έχουν. Σε όποιο άλλο νησί μένεις. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, ναι, ναι, Νάξος, μετά, ναι, από πολλές παλινοδίες. Μάλιστα, γιατί δεν βρίσκανε και γιατρό. Λοιπόν, επομένως, ένα κομμάτι είναι η ρύθμιση και η αυτομέτρηση. Δεύτερο κομμάτι είναι η διάρκεια του διαβήτη. Έτσι. Όταν έχετε δύο σπίτια και τα συντηρείτε σωστά, αλλά το ένα είναι πάνω στη θάλασσα, όσο πιο πολλά χρόνια ζει στη θάλασσα, ακόμη και να το συντηρείτε, αυξάνει ο κίνδυνος διαβρώσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, θα ήθελα, κλείνοντας την εκπομπή αυτή, να δούμε λίγο την τριάδα εκείνη που σώζει. Δηλαδή, διατροφή, σωματική άσκηση και παχυσαρκία. Δύο λόγια για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, το πρώτο κομμάτι πλην από την τριάδα που σώζει είναι εκπαίδευση και κίνητρο. Έτσι, για να κάνουμε κάποια πράγματα για εμάς, χρειαζόμαστε κίνητρο. Και το κίνητρο που πρέπει να έχουμε όλοι μας στο μυαλό μας είναι ότι ό,τι βάζεις αυτή τη ζωή παίρνεις, άρα πρέπει να ξεκινάς τη συντήρηση μικρός. Μάλιστα. Λοιπόν, διατροφή μεσογειακή είναι συστατικό μακροζωίας. Προσοχή, δεν σημαίνει ότι το υγιεινό δεν παχαίνει. Άρα διαβήτης και τύπου 1 και ιδίως τύπου 2 σχετίζεται με κιλά, αλλά και τύπου 1 όταν παχύνουμε διπλασιάζονται τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά, οι νεφρικές ανεπάρκειες, οι καρδιακές ανεπάρκειες, οι τυφλώσεις, οι άνοιες, οι αισθητικές δυσλειτουργίες. Οι παχύσαρκοι έχουν αισθητική δυσλειτουργία, οι διαβητικοί έχουν τετραπλάσια. Άρα, άμα είσαι διαβητικός και παχύσαρκος. Ξεχνάμε λοιπόν το σεξ. Μάλιστα. Ξεχνάς το σεξ ή παίρνεις τα ενισχυτικά. Έτσι, αλλά και αυτά έχουν. Παρενέργειες. Όχι, δεν έχουν καμία παρενέργεια, αλλά έχουν ένα όριο δράσης. Και κλείνοντας λοιπόν, σωματική άσκηση. Λοιπόν, η σωματική άσκηση θα το βρείτε και στο site μουλέπουρας.gr. Έχω ασχοληθεί πολύ. Είναι το νούμερο ένα συστατικό μακροζωίας. Δεν χρειάζονται ούτε οι σπιρουλίνες, ούτε οι υποφάες, ούτε αυτά που τάζει ο Αλέξανδρος στις φοράδες του, έτσι, ούτε τα όλα μπορεί να βοηθάει, Ιερεμή, τα σπιτέσου παιδόσουμε. Έτσι, χρειάζεται άσκηση. Η άσκηση σε πάρα πολλές μελέτες είναι συστατικό μακροζωίας. Τι σημαίνει άσκηση? Περίπου ένα μισάωρο με 3/4 την ημέρα, έστω και απλό περπάτημα. Σκάψιμο στον κήπο μας, καθάρισμα, αλλά να καθάρισμα. Μια δραστηριότητα, λοιπόν. Μια δραστηριότητα τουλάχιστον μισής ώρας με 40 λεπτά. Πολύ απλό για τους νέους ανθρώπους. Έτσι είναι τα πολύ της μόδας από smartwatch μέχρι κινητά και η μέτρηση των βημάτων. Πάνω από 7-8.000 βήματα την ημέρα, συνολικά από το πρωί που ξυπνάμε στο βράδυ, είναι περίπου μια πολύ καλή άσκηση, ακόμα και αν δεν έχουμε πάει στο γυμναστήριο με στολή. Μάλιστα. Και σε όλα αυτά, βέβαια, να λάβουμε υπόψη ότι η αυτομέτρηση είναι ίσως το κυρίαρχο συστατικό για να έχουμε μια καλή ζωή. Σαφώς. Τονίζω. Το πρωί νηστική τα ζάχαρά μας μέχρι 1.30, όπως και προγευματικά. 2 ώρες μετά το γεύμα, ιδανικά κάτω από το 150, εγώ και εσείς που δεν έχουμε διαβήτη θα είμαστε στο 100, αποδεκτό μέχρι το 180. Έτσι. Μάλιστα. Πάντοτε αυτές οι τιμές είναι με πόσα χρόνια θα έχουμε διαβήτη. Άλλο να τον βρίσκουμε το διαβήτη στα 70 μας, άλλο να τον βρίσκουμε στα 5 μας. Έτσι. Όσο πιο πολλά χρόνια αναμένεται να έχουμε το διαβήτη, τόσο πιο είναι σημαντικό η μακροχρόνια καλή και σωστή ρύθμιση. Λοιπόν, γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πολύ σαφείς πληροφορίες για το διαβήτη, όλες τις μορφές του, αλλά κυρίως για εκείνους που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, τη σημασία της αυτομέτρησης, ώστε να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.